αυθεντικές, γλυκές, συγκινητικές, πολύ εκφραστικές. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που σας αγάπησε και ο κόσμος ήταν αυτή που είπαμε μόλις τώρα. Πέρα από τις μαγειρικές ικανότητες. Για τον αυθορμητισμό σας και για τη ζεστασιά σας. Ας πούμε, όταν ήταν με τη Γιάννα να κλαίει με μαύρο δάκρυ, πραγματικά εγώ αισθάνθηκα αμήχανα, μου ήρθανε, δεν στο κρύβω και γέλια. Λέω, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα η Γιάννα. Ποια ήταν η σχέση σας, πώς ήσασταν και η αποχώρηση της Μαρίας σε έκανε να φορτιστείς τόσο πολύ. Όταν είσαι σε ένα σπίτι και είσαι σε εγκλεισμό, τη Μαρία τη γνώρισα ουσιαστικά όταν ανέβηκα Αθήνα, πριν περάσουμε στην Οικοσάδα. Και όταν είσαι σε ένα σπίτι, σε εγκλεισμό και δεν επικοινωνείς ούτε με δικούς, ούτε βλέπεις, ούτε ξέρεις τι γίνεται έξω, είναι φυσικό επόμενο να έρθεις πιο κοντά με κάποιους ανθρώπους. Και σύρθες με τη Μαρία. Και τέριαξα με τη Μαρία και με άλλα παιδιά, αλλά και η Μαρία με μένα. Γιατί και τη Μαρία, όταν τη γνώρισα, δεν ήταν τόσο καλά ψυχολογικά, έπεφτε και αυτά. Έβρισκε σε μένα, ρε παιδί μου, αυτό που ήθελε. Ήμουν έτσι χαρακτήρας πιο. Είμαι πιο αυθόρμητος, πιο. Γνήσια, δεν ξέρω. Είμαι. Τσαμπούκι, όπως ακούσαμε. Είμαι και τσαμπουκάς, ναι, δεν κάνω πίσω. Τσαμπουκάς είμαι, ναι, δεν κάνω πίσω. Έχω θάρρος και θράσος, αλλά το καλό το θράσος. Όχι να προσβάλλω. Όχι να προσβάλλω, ίσα-ίσα. Θα κοιτάξω να ανεβάσω έναν άνθρωπο, όχι να τον μειώσω. Το θεωρώ υποτιμητικό για τον εαυτό μου να το κάνω αυτό. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να φτιάχνω τη διάθεση του ανθρώπου που είναι απέναντί μου. Άρα αυτό έχει σχέση και με την δήλωση για τον πάνω. Δεν είναι. Μου είπε ότι την έβγαλε στον τάγκο τη Μαρία. Όχι τον πάνω, από τον Πάμπο. Περίμενε. Ο Πάνος είπε, ο Πάνος ζήτησε συγγνώμη από τη Μαρία αφού την είχε βγάλει στον τάγκο. Ναι. Τότε. Αυτό είναι έλα. Και είπε η Γιάννα ότι άμα ήταν έτσι, μην την έβγαλε στον τάγκο κατευθείαν. Υπάρχει την ευθύνη σου. Εντάξει, ναι, αυτό. Εντάξει, το είπα γιατί όταν δεν μπορεί να βγάλει τον τάγκο έναν άνθρωπο και μετά να του ζητήσει συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν το δέχομαι, δεν θα το έκανα. Εγώ π.χ. που έβγαλα την Κωνσταντίνα στο. Ναι, θα μπορούσε να είναι αντίλογος. Και εσύ θα μπορούσε να έχεις βγάλει τον εαυτό σου, ε. Η μόνη διαφορά όμως είναι ότι εγώ δεν έβγαλα τον εαυτό μου, γιατί η δική μας η ομαδική δεν είναι ότι κάτι πήγε στραβά. Η Μαρία, είμαστε μαζί στην ομαδική, ξέρει ότι δεν πήγε κάτι στραβά. Ούτε από άποψη συνεργασίας, ούτε από τα πιάτα μας ότι δεν τα βγάλαμε. Οι κουζίνες μας ήσανται καθαρές όλες. Δεν είχαμε θέμα τέτοιο. Απλώς ψήφισε ο κόσμος. Και χάσαμε με 2-3 ψήφους. Ήταν στις γεύσεις του κόσμου αυτό. Το μαράκι μου εδώ, δείτε, που κάθεται εκεί πέρα, σαν μικρό κοριτσάκι. Και εσένα σου στήχησε πάρα πολύ. Και εσύ ήσουν πάρα πολύ συναχωρημένη και έλεγες να προσέχετε τη Γιάννα μου, να προσέχετε τη Γιάννα μου. Γιάννα με βοήθησε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι ψυχολογικά. Αν δεν ήταν η Γιάννα δίπλα μου, ίσως να έφευγα και νωρίτερα. Απλά. Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μου βγαίνει για το μαγειρικό. Σε αδίκησε, πιστεύεις, ο Πάνος, Μαρία? Όχι. Δεν πιστεύω ότι με αδίκησε σε θέμα μαγειρικό, επειδή δεν ήμουνα καλά ψυχολογικά, οπότε δεν μπορούσα να προσφέρω αυτό που έπρεπε στην ομάδα. Σίγουρα όλη η ομάδα δεν πήγαμε καλά. Για μένα αδικήθηκε ο Ζαχίρ και η Ασημίνα πολύ, που ήταν υποψήφοι, γιατί, ας πούμε, από όσο είδα στο επεισόδιο χθες προχθές, δεν δείχτηκε ακριβώς αυτό που έγινε. Ας πούμε, η Ασημίνα ήταν συνέχεια πίσω από το Χαράλαμπο και του έλεγε, ρε εσύ Χαράλαμπε, τι να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω. Μάλιστα. Ο Ζαχίρ, ναι μεν άργησε να κάνει την Παρασκευή με το Σολωμό, αλλά βγήκε ωραίος, δεν είπε κάτι αρνητικό κάποιος για το Σολωμό. Κατάλαβα τι λες. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Πάμε λίγο πάλι σε σένα, Μαρία. Σε όλο αυτό που είδαμε, σε σχέση με την Άλκηστη και όλα αυτά τα οποία είπε, ειδικά στο χθεσινό επεισόδιο, σε σχέση, και θα μας πεις και εσύ βεβαίως, Γιάννα, που είσαι και η άμεσα εμπλεκόμενη, σε σχέση με το αν η Άλκηστης είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει, αν είναι πολύ πιο έντονος ή όχι. Δεν έχει σκόκαλα. Αν πραγματικά όλα αυτά που λέει συμβαίνουν, γιατί μιλάει για ανθρώπους που είναι, ας πούμε, κυρίαρχοι στο σπίτι και κάποιοι που δεν μιλάνε σε άλλους, αλλά κάνουν μετά τους καλούς μπροστά. Η Άλκηστη, σας ξεκινήσουμε με τα βασικά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, αν έχει 5 και τα χρειάζεται, θα σου τα δώσει όλα. Δεν θα κρατήσει τίποτα για τον εαυτό της. Αλλά έχει ένα κακό. Είναι υπερβολικά αντιδραστική, υπερβολικά. Κι εγώ είμαι νευρική αντιδραστική, αλλά προσπαθώ να το ελέγξω. Η Άλκηστη αυτό δεν μπορούσε να το ελέγξει, ίσως να φταίει και ο εγκλεισμός. Η Άλκηστη είναι ένα κορίτσι που θεωρείς ότι μπορεί να έχει χάσει
πολλές φορές και το δίκιο της, ας πούμε, με τον τρόπο που το υπερασπίζεται. Ναι, πιστεύω πως το έχει χάσει αρκετές φορές. Μάλιστα. Το δίκιο της. Εσύ, Γιάννα, τώρα με αυτό που είδες, είναι αλήθεια αυτό που βιάλκιστη, ότι με τη Σπυριδούλα, η Σπυριδούλα δεν σου έλεγε καλημέρα και ξαφνικά ήρθε να σου κάνει το μανούλα μου, δεν θα φύγεις κτλ. Καλημέρα δεν είναι ότι δεν μου έλεγε ή ότι δεν μιλούσαμε. Απλώς ήταν από τα άτομα που δεν είμαστε κοντά. Μπορεί να μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά ήταν από τις κοπέλες που δεν τέριαζα. Δεν μπορώ να πω ότι θα μας έβρισκες μέσα στο σπίτι να καθόμαστε να πίνουμε καφέ μαζί και να κουβεντιάσουμε. Αλλά θεωρείς ότι η Άλκης της είχε κάποιο δίκιο όταν είπε ότι το έκανε πιο πολύ για το Θεαθήνε, για να δημιουργήσει εντύπωση. Ίσως και να είχε δίκιο. Εμένα πάντως αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στην προσωπική μου ζωή και γενικά στη σχέση μου με τους ανθρώπους δεν μου κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, ωραία. Δεν ασχολούμαι. Εντάξει, οκ, okay, το κάνεις αυτό. Αλλά εσύ, ας πούμε, και σε εκείνη τη στιγμή που εμείς είδαμε χθες, ας πούμε, στο επεισόδιο να συμβαίνει. Έρχεται ξαφνικά η Σπυριδούλα και σου κάνει αυτή την επίθεση αγάπης, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι. Είπες από μέσα σου. Πιστεύω ότι. Ή είπες, ναι, η Σπυριδούλα. Πιστεύω ότι φαίνεται η συμπεριφορά μου από τα πλάνα. Είσαι λίγο παγωμένη, να σου πούμε αυτό, την αλήθεια. Αυτό σε βλέπουμε λίγο άκαμπτη. Εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι η Άλκη Σάρας αυτό είχε δίκιο. Μπορεί γενικά να είναι επιπληκτική, ας πούμε, αλλά αυτό είχε δίκιο. Αυτό δεν μπορείς να είσαι ανοιχτός σε έναν άνθρωπο όταν δεν έχεις σχέσεις ιδιαίτερες. Δεν μπορείς να τον αγκαλιάσεις και να πιστεύεις αυτά που σου λέει. Ναι. Να είσαι αυθόρμητος στα συναισθήματά σου. Εγώ δεν ήμουν. Υπάρχουν ισχυρές, κατά τη δική σας άποψη, έχουν υπάρξει ισχυρές ομάδες ανθρώπων που είναι πιο ενωμένοι μεταξύ κλίκες, τους ας πούμε, και που φαίνεται να έχουν μία στρατηγική και μία συμπεριφορά διαφορετική. Κάτι που είπε και η Άλκης της. Είχε απόλυτο δίκιο για μένα σε αυτό που είπε η Άλκης της. Όντως υπήρχε αυτό στο σπίτι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Αυτοί που είπε η Άλκης της. Που είπε η Άλκης της, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα δεν σκέφτονται όλοι όπως μπορούμε να σκεφτούμε εγώ, η Γιάννα, η Άλκης της, και ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Σίγουρα είχαν κάποια άτομα στρατηγική, σίγουρα ήταν εντελώς διαφορετική μπροστά στις κάμερες και εντελώς διαφορετική στο σπίτι. Κάποια επεισόδια που πρόλαβα να δω τώρα, όσο είμαι έξω, είδα ότι υπόθηκε ότι συζητούσαμε στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία συζήτηση στο σπίτι. Και εγώ όταν το είδα, λέω: μα ποιοι συζητούσαμε, εσείς 5-6. Μπορεί να αναφερόταν στον εαυτό τους, ας πούμε. Άρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στρώσει, καταστρώσει ίσως ένα σχέδιο. Είναι πιο κοντά και με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται, ας πούμε. Μπορεί. Αλληλοϋποστηρίζονται. Ναι, αλληλοϋποστηρίζονται ένας τον άλλον. Αυτό, και στην ομαδική, ας πούμε, φαίνεται. Στην ομαδική που ήμουνα εγώ. Βέβαια, από την άλλη, να θυμίσουμε, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το θυμίσουμε, ότι πρόκειται για διαγωνισμό. Έτσι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, βέβαια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί, το πώς διαγωνίζεσαι. Ο τρόπος είναι η ουσία των πραγμάτων. Αλλά τι είναι διαγωνισμός είναι. Και πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον Παντελή. Θέλουμε να μάθουμε τι μέρος του λόγου είναι ο Παντελής, εσείς ο Παντελής που τον έχετε την αίσθηση ζήσει. Ότι η σφιγμή του, η φυσιολογική, πρέπει να είναι κάτω από 50. Είναι. Είναι. Αυτό. Ο Παντελής άρα είναι κρυφά, είναι δίτης μεγάλου βάθους. Είναι το απέραντο γαλάζιο. Που κατεβάζουν τους σφιγμούς τους στους 25-30. Είναι σαν το πιάτο του, όπως είπε, το ναυάγιο, ζει πάντα μέσα σε μια θάλασσα. Εγώ τον Παντελή τις πρώτες μέρες που ήμασταν στο σπίτι τον είχα παρεξηγήσει πάρα πολύ. Λέω, δεν γίνεται να είναι τόσο αφασία. Σ' αγαπώ, Μαρία. Τον είχα παρεξηγήσει πραγματικά. Στην πορεία, όσο μιλούσαμε, ερχόμασταν πιο κοντά. Κατάλαβα ότι ο Παντελής είναι πολύ άγνωστος άνθρωπος και είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Γιατί δεν έχει. Ότι είναι σε αφασία, δηλαδή. Τι ήταν αυτές οι συμπεριφορές που. Με κάποια πράγματα, ας πούμε, στο σπίτι. Εντάξει, μωρή, και τι έγινε, κακό είναι αυτό. Ήταν για αυτόν λογικό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου κακία μέσα του. Το συναντώ πρώτη φορά αυτό στη ζωή μου. Το ίδιο είναι και ο Χρήστος. Βέβαια, και τα και δύο είναι πολύ καλά έτσι, παιδιά. Βέβαια. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και καθαρά παιδιά. Μπράβο.